Ερχόμαστε να συζητήσουμε με την τροπολογία της κυβέρνησης που έχει ενσωματωθεί στο νομοσχέδιο για το συμπληρωματικό προϋπολογισμό. Ένα συμπληρωματικός προϋπολογισμός που είναι ενταγμένο στο συνολικότερο κρατικό προϋπολογισμό και από αυτή την άποψη έχει τα ίδια αντιλαϊκά ταξικά χαρακτηριστικά με τον κρατικό προϋπολογισμό. Γιατί τι κάνει ο κρατικός προϋπολογισμός? Ανέκαθεν, ο κρατικός προϋπολογισμός έκανε μια τεράστια αναδιανομή. Τα έπαιρνε από τους πολλούς για να τα δώσει στους λίγους. Και τα έκανε αυτό με πολλούς τρόπους. Αρχικά με τη φορολογία, όπου τα μόνιμα ισοζύγια είναι τα λαϊκά στρώματα. Και ιδιαίτερα όταν όλες οι κυβερνήσεις έχουν αυξήσει την έμεση φορολογία, η οποία κατατρώγει τα λαϊκά εισοδήματα. Και σε αυτό ακριβώς τη φορολογική πολιτική έχουν δώσει εξετάσεις με επιτυχία στην αντιλαϊκή φορολογική πολιτική όλες οι κυβερνήσεις. Εδώ να θυμίσουμε την εμβληματική ενέργεια του ΣΥΡΙΖΑ. Αμέσως μετά την τυπική έξοδο από τα μνημόνια, ποιους φόρους μείωσε? Τη φορολογία των νομικών προσώπων, των συντελεστών, και τη φορολογία των διανεμόμενων κερδών μείωσε. Ενώ διατήρησε ανέπαφες τη φορολογική επιδρομή, την οποία έχει διαμορφώσει και ο ίδιος ως κυβέρνηση στα λαϊκά εισοδήματα. Και βεβαίως βάζει ιδέες ο κύριος Αλεξιάδης με την ομιλία του. Τι είπε δηλαδή? Είπε προκαταβολικά να καταβάλουν το φόρο στα εισοδήματα και μετά να καθορίζεται, λέει, το φορολογητέο εισόδημα. Μη βάζετε τέτοιες ιδέες στην κυβέρνηση, να δίνουν δηλαδή προκαταβολικά το φόρο. Και δεύτερον, στο σκέλος των δαπανών. Τι είχαμε στο σκέλος των δαπανών? Είχαμε πάντοτε συμπίεση, μειώσεις των δαπανών για μισθούς, για συντάξεις, για κοινωνικές δαπάνες. Και βεβαίως από αυτή την άποψη είναι φανερό ότι όλες οι κυβερνήσεις έχουν δώσει εξετάσεις στη συγκρότηση ταξικών, άδικων, αντιλαϊκών προϋπολογισμών που τα παίρνουν από τους πολλούς για να τα δώσουν στους λίγους. Και η πηγή χρηματοδότησης είναι καθαρό του συμπληρωματικού προϋπολογισμού, είναι από τα έσοδα τα οποία θεωρεί η κυβέρνηση ότι θα είναι αυξημένα λόγω της αύξησης των εσόδων από τους έμεσους φόρους εξαιτίας του κύματος ακρίβειας και βεβαίως από νέα δάνεια. Και γιατί το κάνετε αυτό το συμπληρωματικό προϋπολογισμό? Για να αντιμετωπίσετε, όπως λέτε, τις επιπτώσεις της ακρίβειας. Σε ποιους? Στα πιο εξαθλειωμένα λαϊκά στρώματα. Και τα μέτρα τα οποία δίνετε, παίρνετε, είναι επί της ουσίας μέτρα ασπιρίνες, που ούτε καν αυτά δεν μπορούν να αναπληρώσουν τις τεράστιες απώλειες που έχουν αυτά τα εξαθλειωμένα στρώματα εξαιτίας του κύματος ακρίβειας που κατατρώει τα εισοδήματά τους. Και από αυτή την άποψη βεβαίως είναι φανερό ότι κάνετε μια δευτερεύουσα αναδιανομή. Αυτά τα χρήματα που θα δώσετε στους εξαθλειωμένους θα τα πάρετε από τους λιγότερο φτωχούς. Και η ουσία ποια είναι, όπως λέτε, να αντιμετωπίσετε την ακρίβεια. Και για την ακρίβεια έγινε πάλι σήμερα μεγάλη συζήτηση. Και η αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και στα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι ψευδεπίγραφη και αποπροσανατολιστική. Γιατί βλέπετε απλά και μόνο το δέντρο και πίσω από το δέντρο προσπαθείτε να συγκαλύψετε το δάσος. Τόσο όσον αφορά τις αιτίες της ακρίβειας, όσο και τα μέτρα ανακούφιση που πρέπει να ληφθούν. Για τις αιτίες της ακρίβειας, η ψευδεπίγραφη αντιπαράθεση την οποία κάνει και συνεχίζεται είναι αν η ακρίβεια είναι εισαγόμενη, όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση, και ιδιαίτερα εξαιτίας του πολέμου, ή αν είναι λόγω των κυβερνητικών πολιτικών, όπως λένε κατά κύριο λόγο τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Βεβαίως και τα δύο συνυπάρχουν. Και η κυβερνητική πολιτική, η οποία είναι αντιλαϊκή, άδικη, και βεβαίως υπάρχει το θέμα του πολέμου που εκτόξευσε την ακρίβεια. Όμως δεν απαντάτε στο μεγάλο γιατί υπήρξε η ακρίβεια, η οποία είχε προηγηθεί βεβαίως του πολέμου. Γιατί εδώ πέρα θέλετε να συγκαλύψετε το γεγονός ότι είσαστε συνένοχοι σε αυτή την αιτία. Και ποια είναι αυτή η αιτία? Είναι ο μακροχρόνιος σχεδιασμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προετοίμασε το έδαφος για να εκδηλωθεί αυτό το κύμα ακρίβειας, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας. Είναι δηλαδή η ευρωνοσιακή πολιτική απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας και η πράσινη μετάβαση. Και σε αυτή ακριβώς την πολιτική συνένοχη είναι η Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ. Γιατί ακριβώς εφάρμοσαν κατά γράμμα
τις επιταγές της απελευθέρωσης της ηλεκτρικής ενέργειας, δίνοντας τεράστιες επιδοτήσεις στα αρπακτικά της πράσινης ενέργειας, εφαρμόζοντας τα τέλη ρήπων για να εμφανιστεί ο λιγνίτης πιο ακριβώς και πιο ασύμφορος, για να μπορέσουμε να περάσουμε στην απολιγνητοποίηση που σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι έγινε βίαια, ξεχνώντας να πει ότι όταν ήταν η κυβέρνηση μειώθηκε κατά 50% η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη και ότι έκλεισε τη μονάδα στον ΑΕΣ Καριάς. Καθορίσατε και ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτα στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα το 2018 ότι το μεταβατικό καύσιμο που θα αντικαταστήσει το λιγνίτη για την πράσινη μετάβαση θα είναι το εισαγόμενο φυσικό αέριο. Και αυτό ακριβώς το Εθνικό Σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ υλοποιεί σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με επιμέρους δευτερεύοντων χαρακτήρα αλλαγές. Έτσι λοιπόν είναι η πράσινη μετάβαση που είναι συνένοχη σε αυτό το έγκλημα της πράσινης μετάβασης, η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ και το κόμμα του Βαρουφάκη, που υποστηρίζουν με έμφαση την πράσινη μετάβαση που δεν απαντά στην προστασία του περιβάλλοντος, αλλά στις ανάγκες υπερσυσσόρευσης των κερδών. Αυτή ακριβώς λοιπόν η πολιτική της απελευθέρωσης και της πράσινης μετάβασης οδήγησε στην ενεργειακή φτώχεια για το λαό, γιατί ήταν πολύ ακριβό το ρεύμα που παράγεται με αυτή την πρακτική, και βεβαίως σε διασφαλισμένα κέρδη για τα αρπακτικά της ενέργειας. Δημιουργήσατε, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ, ένα καρτέλο, όπως το ονομάζετε, στην αγορά της ενέργειας, νομοθετώντας για τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων. Δημιουργήσατε το χρηματιστήριο της ενέργειας η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που στα πλαίσια της απελευθερωμένης αγοράς αποτελεί από τη φύση του το χρηματιστήριο ενέργειας τον βασιλιά της κερδοσκοπίας. Βάλατε έμεσους φόρους που επιβαρύνουν τουλάχιστον τα εμπορεύματα της ενέργειας και των καυσίμων κατά 50%. Και σε αυτή την έμεση φορολογία, επιβάρυνσης δηλαδή τόσο ψηλά της ενέργειας, της ηλεκτρικής και των καυσίμων, συνένοχοι είναι και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ. Και βεβαίως η άλλη όψη του νομίσματος της ακρίβειας στον τομέα της ενέργειας προέρχεται από τους υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς για τον έλεγχο των αγορών, των πλουτοπαραγωγικών πηγών και ιδιαίτερα των ενεργειακών πηγών και των διαδρομών. Αυτοί οι ανταγωνισμοί οδήγησαν στην αύξηση του φυσικού αερίου το προηγούμενο διάστημα. Και δεν φτάνει ότι οδήγησαν στην αύξηση του φυσικού αερίου, αλλά και αποτέλεσαν, κοίτα και το αποτέλεσμα της, είχαν ως αποτέλεσμα την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Μια εισβολή και ένας πόλεμος που εκτόξευσε ακόμη περαιτέρω τις τιμές. Ο κύριος Σκυλακάκης, μιλώντας από αυτό το βήμα πριν από λίγο, είπε ότι δεν διαλέξαμε, λέει, η Ελλάδα να επιτεθεί. Κάνει λάθος όμως ο κύριος Σκυλακάκης, γιατί οι ελληνικές κυβερνήσεις και οι σημερινοί και του ΣΥΡΙΖΑ και των υπολείπων προετοίμασαν το έδαφος για να γίνει αυτός ο πόλεμος και αυτή η υπεριαλιστική επέμβαση. Και πώς το προετοίμασαν το έδαφος? Με τις ομόφωνες αποφάσεις στο επίπεδο του ΝΑΤΟ για στρατιωτική και όχι μόνο περικύκλωση της Ρωσίας, που απάντηση σε αυτούς τους ανταγωνισμούς και τις επιδιώξεις του αμερικανοατοικού και ευρωπαϊκού παράγοντα ήταν η υπεριαλιστική επέμβαση. Έτσι λοιπόν η χώρα μας εμπλέκεται και εμπλέκεται ενεργητικά σε αυτόν τον πόλεμο, σε αυτή την εισβολή που θύμα έχει το λαό της Ουκρανίας, αλλά και όχι μόνο το λαό της Ουκρανίας και τους υπόλοιπους λαούς της Ευρώπης και όχι μόνο. Γιατί εμπλέκεται η χώρα μας? Εμπλέκεται γιατί έχετε αποδεχθεί όλα τα υπόλοιπα κόμματα τη λογική της γεωστρατηγικής αναβάθμισης της άρχουσας τάξης, δηλαδή να συμμετέχει η πλουτοκρατία της χώρας μας στο πιάτσικο που γίνεται σε βάρος των λαών της περιοχής, με μόνιμο θύμα τον ελληνικό λαό. Γιατί ο ελληνικός λαός είναι το θύμα αυτής της πολιτικής που εφαρμόζεται όλα αυτά τα χρόνια της γεωστρατηγικής αναβάθμισης. Γιατί του λέτε πρέπει να πληρώσει το νέο κυνήγι των εξοπλιστικών προγραμμάτων, τα οποία τα ψήφισε Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, Κίνημα Αλλαγής και Ελληνική Λύση. Αυτό το νέο κυνήγι των εξοπλιστικών προγραμμάτων είναι ακριβώς που βυθίζει ακόμη περισσότερο τις συνθήκες διαβίωσης του ελληνικού λαού. Και βεβαίως, ως αποτέλεσμα αυτών των ανταγωνισμών είναι και ακρίβεια, που ματώνει στην κυριολεξία το λαό μας. Και βέβαια μια ακρίβεια η οποία δεν έχει ημερομηνία λήξης, ήρθε να μείνει, γιατί τα δύσκολα είναι μπροστά μας.
Και το λέμε αυτό γιατί αυτό δείχνουν οι επιλογές σήμερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που με την παρότρουση των Αμερικανών μιλάνε για απεξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το ρώσικο φυσικό αέριο. Και αντικατάσταση του ρώσικου φυσικού αερίου με τι? Με το υγροποιημένο φυσικό αέριο, το LNG, που εξυπηρετεί κατά κύριο λόγο τα συμφέροντα των Αμερικάνων. Και το οποίο είναι πολύ ακριβό, πολύ πιο ακριβό από το αεροποιημένο φυσικό αέριο. Και μάλιστα επειδή ακριβώς δεν μπορεί να καλύψει το σύνολο των αναγκών του αμερικάνικου υγροποιημένου, θα οδηγήσει ακόμη μεγαλύτερη άνοδο της τιμής. Για να τρίβουν τα χέρια τους οι Έλληνες εφοπλιστές, οι οποίοι έχουν αυτή τη στιγμή το 22% του παγκόσμιου στόλου μεταφοράς LNG. Σε παγκόσμιο επίπεδο. Και δεν φτάνει μόνο αυτό ότι θέλετε να φέρετε το πολύ ακριβό LNG, αλλά ταυτόχρονα προχωράτε στην επιτάχυνση των σχεδιασμών για την πράσινη μετάβαση και για νέες επενδύσεις στις ακριβές ΑΠΕ. Και σε αυτή την πολιτική λαγός αποτελεί το κόμμα του Βαρουφάκη, το οποίο προσφέρει το τυράκι στη φάκα για το λαό να αποδεχθεί την πράσινη μετάβαση. Και ποιο είναι το τυράκι στη φάκα? Τα φωτοβολταϊκά στη στέγη. Ξέρετε τι μου θύμισε? Μου θύμισε μια ιστορία πριν από 15 χρόνια, όπου τότε οι τότε κυβερνήσεις στο όνομα της πράσινης μετάβασης και της πρόοδης των ΑΠΕ καλούσαν τους αγρότες να εγκαταλείψουν παραδοσιακές καλλιέργειες και να βάλουν φωτοβολταϊκά. Την πάτησαν, για παράδειγμα, οι αγρότες στην Ετωλακαρνανία. Καταστρέψανε τα καπνά, βάλανε φωτοβολταϊκά και στο τέλος τα χάσανε, γιατί δεν μπορούσαν να συνδεθούν με το δίκτυο. Με αποτέλεσμα να τα πάρουν για μια χούφτα ψωμί οι επιχειρήσεις των φωτοβολταϊκών, οι οποίες είχαν την τεχνογνωσία και μπορούσαν να καλύψουν αυτό το κόστος. Με αποτέλεσμα, τι έμεινε στους αγρότες αυτούς? Μόνο τα δάνεια που πήραν από τις τράπεζες για να βάλουν φωτοβολταϊκά. Και το παράδειγμα της Δανίας είναι αποκαλυπτικό. Τι πάθαν όλοι αυτοί οι οποίοι βάλανε φωτοβολταϊκά στη στέγη, και πρέπει να είναι και διδακτικό ιδιαίτερα. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, φέρνει, για παράδειγμα, σήμερα με την τροπολογία η κυβέρνηση την να επιδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έργα για αποθήκευση ενέργειας μέσω της τροπολογίας. Έτσι, λοιπόν, η πράσινη μετάβαση θα οδηγήσει σε σταθερά πολύ υψηλές τιμές στην ηλεκτρική ενέργεια, θα οδηγήσει σε μεγένθηση της ενεργειακής φτώχειας. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Σχετίζονται και με τα μέτρα τα οποία παίρνει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει, λέει, τις συνέπειες, που είναι μέτρα αναδιανομής από τους λιγότερους φτωχούς προς τους εξαθλιωμένους. Και η αντιπαράθεση που τις κάνουν τα άλλα κόμματα προεξέχοντας του ΣΥΡΙΖΑ είναι μια αντιπαράθεση εντός των τυχών. Να μην αμφισβητηθούν δηλαδή οι αιτίες των πολιτικών που οδήγησαν στην ενεργειακή φτώχεια. Έτσι, λοιπόν, τι λέτε? Λέτε επί της ουσίας, με την άσφαιρη αντιπαράθεση, τα υπερκέρδη ότι πρέπει να φορολογηθούν, και κάνετε μια διαπάλη τέτοια δίνοντας μια ιδιαίτερη σημασία στα υπερκέρδη. Πόσα είναι τα υπερκέρδη? Ο κύριος Τσίπρας είπε 1,4 δις. Εγώ λέω κι όλα να τα πάρει η κυβέρνηση. 1,4 δις. Τι είναι? Σταγόνα στον ωκεανό είναι. Γιατί μέχρι τώρα η κυβέρνηση έχει δώσει 3,5 δις για να καλύψει τις απώλειες της ακρίβειας στην ηλεκτρική ενέργεια και δεν έχει κάνει τίποτα. Και το 1,5 δις θα σώσει την κατάσταση? Σοβαρά μιλάτε? Αλλά θέλετε να συγκαλύψετε την ευθύνη την οποία έχετε με τις πολιτικές που εφαρμόσατε όλα τα προηγούμενα χρόνια? Βεβαίως, εμείς λέμε όχι μόνο τα υπερκέρδη να φορολογηθούν, αλλά και τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων να φορολογηθούν. Και δεν φτάνει αυτό για να ανακουφιστεί ο λαός. Δεν φτάνει μόνο αυτό, αν δεν χτυπήσουμε στην αιτία το πρόβλημα. Και παίρνετε διάφορα παραδείγματα, υπαρκτά ή ανύπαρκτα, από το τι γίνεται στις άλλες χώρες της Ευρώπης. Γιατί εκεί, στις άλλες χώρες της Ευρώπης, ο λαός δεν αντιμετωπίζει ακρίβεια, δεν έχει ενεργειακή φτώχεια. Σε ποιο τα πουλάτε αυτά τα φούμαρα? Τι είναι αυτά που λέτε? Όταν συγκαλύπτει το παράδειγμα της Ισπανίας, όπου το δικαστήριο της Ισπανίας ακύρωσε την πρόθεση της κυβέρνησης να επιβάλλει επιπλέον φορολογία για τα ουρανοκατέβατα υπερκέρδη των εταιριών της ενέργειας, και δικαίωσε τις εταιρείες ενέργειας που είχαν προσφύγει στο δικαστήριο της Ισπανίας.
αυτά τα συγκαλύπτεται. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι το αστικό κράτος, το κάθε αστικό κράτος και η Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο δεν ενδιαφέρονται για τα συμφέροντα των λαών, αλλά είναι εχθρικά απέναντι στα λαϊκά συμφέροντα. Και προσπαθείτε να τα εξαγνίσετε, καλλιεργώντας την αυταπάτη, ότι μια άλλη κυβέρνηση και μια άλλη διαχείριση θα μπορέσει ο λαός να ζήσει και να επιβιώσει. Επί τη ουσία, τι λέτε λοιπόν στον κόσμο? Ανεχθείτε που σας φάζουμε, ανεχθείτε που σας κλέβουμε συνέχως από την τσέπη 100 ευρώ και βολευτείτε με τα 2 ευρώ που θα σας δώσουμε ως επιστροφή και να μας πείτε και ευχαριστώ. Να σε κάψω Γιάννη δηλαδή, να σαλείψω λάδι όπως λένε στο χωριό μας. Τσακώνεστε δηλαδή επί της ουσίας περιόνου σκιάς. Και από αυτή την άποψη είναι φανερό ποιοι στόχοι πρέπει να βάλει το εργατικό λαϊκό κίνημα. Πρέπει οι στόχοι τους οποίους θα βάλει να συγκρούνται με τις αιτίες της ακρίβειας, να συγκρούνται με τις πολιτικές που έχουν οδηγήσει στην εκτόξευση της ακρίβειας. Και τέτοιοι στόχοι πάλις είναι η κατάργηση της έμεσης φορολογίας και των ειδικών φόρων κατανάλωσης. Κατάργηση. Είναι η κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής. Κατάργηση. Είναι η κατάργηση των τελών των ρήπων. Κατάργηση των τελών των ρήπων. Είναι η κατάργηση του χρηματιστήριου ενέργειας. Θα πει κάποιος, είναι μήπως είναι μαξιμαλιστική αυτή η στόχη, σε συνδυασμό με τι? Με την αύξηση στους μισθούς και στις συντάξεις. Μέσα από την κατάργηση των αντεργατικών νόμων Βρούτσι Αχτσιόγλου και την κατάργηση του αντεργατικού νόμου Χατζηδάκη. Και θα πει κάποιος, μα καλά, μπορεί να αντέξει η οικονομία αυτά που ζητάει το ΚΚΕ και το εργατικό λαϊκό κίνημα? Λέμε εμείς, ναι, αντέχει. Γιατί δεν μπορεί οι αντοχές της οικονομίας να τις προσαρμόζεται ανάλογα με τα συμφέροντα, να έχουν ταξικό πρόσημο. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, να αντέχει η οικονομία τα εξοπλιστικά προγράμματα, δεν μπορεί να αντέχει η οικονομία τις επιδοτήσεις δεκάδων δισεκατομμύριων ευρώ στους επιχειρηματικούς ομίλους, δεν μπορεί να αντέχει η οικονομία τις σκανδαλώδεις φοροαπαλλαγές στο μεγάλο κεφάλαιο, και όταν έχει αιτήματα ο λαός να συγκρούονται στην υπόθεση αντοχής της οικονομίας. Και φτάνει μόνο αυτό? Αν ικανοποιηθούν αυτοί οι στόχοι του εργατικού κινήματος για να ανακουφιστεί ο λαός μας, μόνο ανακούφιση θα του δώσει και τίποτα παραπάνω. Δεν θα ικανοποιήσει τις ανάγκες του. Γιατί τι σημαίνει ικανοποίηση της ανάγκης? Σημαίνει φτηνή ενέργεια. Σημαίνει επαρκή ενέργεια που να ικανοποιεί το σύνολο των αναγκών του λαού μας και της οικονομίας. Και αυτό πώς μπορεί να γίνει? Μέσα από τη σχεδιασμένη αξιοποίηση όλων των πηγών της ενέργειας. Λιγνίτη, υδρογονανθράκων. Δεν μπορεί να υπάρχει και να συνεχίζει η κυβέρνηση αυτή την ανεκδίγητη και αντεργατική πολιτική με τους υδρογονάνθρακες στην Καβάλα και την ενέργα Νόιλ, η οποία έχει βγάλει ουσιαστικά στο δρόμο τους εργαζόμενους. Με την αξιοποίηση των υδατοφραγμάτων και την μεγιστοποίηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τα υδατοφράγματα, με την αξιοποίηση της αιωλικής ενέργειας και της ηλιακής, που μπορεί να παραχθεί φθηνή ενέργεια με προστασία των εργαζόμενων αλλά και προστασία του περιβάλλοντος. Όμως αυτός ο συνδυασμένος, η αξιοποίηση όλων των πηγών, δεν μπορεί να γίνει από καμία κυβέρνηση. Γιατί στο επίκεντρό σας δεν είναι πώς θα παραχθεί φθηνή ενέργεια και επαρκή για το λαό, αλλά πώς θα διασφαλιστεί η κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Για να φτάσουμε επί της ουσίας στο σημείο το κρίσιμο. Γιατί σήμερα μιλάτε όλοι σας και κλαίτε με κροκοδίλια δάκρυα για τη διατροφική επάρκεια και τα προβλήματα που υπάρχουν. Κλαίτε με κροκοδίλια δάκρυα στους αγρότες μπροστά όταν έχουν εκτοξευστεί οι τιμές των ζωοτροφών και των λιπασμάτων. Η Ελλάδα παρήγαγε λιπάσματα. Τώρα εισάγει το σύνολο των λιπασμάτων από τη Ρωσία και οι τιμές έχουν εκτοξευστεί. Γιατί έγινε αυτό? Γιατί είναι φανερό ότι αυτή η εικόνα που παρουσιάζει η ελληνική οικονομία σχετίζεται με τις ασκούμενες πολιτικές που εφαρμόστηκαν διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις. Σχετίζεται, για παράδειγμα, με το γεγονός ότι σε γη υψηλής παραγωγικότητας οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ έσπερναν λαμπόγιαλα. Και όχι να υπάρξει η παραγωγική ανάπτυξη της υπαίθρου.
σχετίζεται με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου επιδοτεί το σκληροστάρι, δεν επιδοτεί το μαλακοστάρι. Να λοιπόν γιατί στην Ελλάδα δεν παράγεται μαλακοστάρι και αναγκαζόμαστε να καλύπτουμε το σύνολο των αναγκών από εισαγωγές για να φτιάξουμε ψωμί. Αλλά πάνω απ' όλα σχετίζεται με το γεγονός ποιος είναι αυτός που καθορίζει το παραγωγικό μοντέλο και την παραγωγική δραστηριότητα της χώρας μας. Και εδώ υπάρχουν δύο παράγοντες που μπορούν να την καθορίσουν. Ο ένας παράγοντας είναι το καπιταλιστικό κέρδος και ο άλλος παράγοντας είναι η ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Τι κάναν όλες οι κυβερνήσεις? Θέλαν να διασφαλίσουν το κέρδος. Γι' αυτό ακριβώς και είναι συνένοχη Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, Κίνημα Αλλαγής, ότι το παραγωγικό μοντέλο πρέπει να είναι εξωστρεφές. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πρέπει να αναπτυχθούν μόνο εκείνοι οι κλάδοι της οικονομίας που έχουν διεθνές ανταγωνιστικό αποτύπωμα για να μπορέσουν να γίνουν οι εξαγωγές. Και πώς θα καλυφθούν οι ανάγκες του λαού, οι διατροφικές ανάγκες του λαού, οι υπόλοιπες ανάγκες, όταν η παραγωγή δεν φτάνει να καλύψει αυτές τις ανάγκες που υπάρχουν σήμερα? Και πώς θα πάνε στις εξαγωγές? Ποιο είναι το πρωτεύον λοιπόν για τα κόμματα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του Κινήματος Αλλαγής? Η εξωστρέφεια. Και όχι ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Να γιατί λέμε ότι η πολιτική σας είναι εχθρική απέναντι στην ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Γιατί τα πάντα τα υποτάσσετε στη λογική του κέρδους. Και αυτή η λογική δηλαδή του εξωστρεφώς παραγωγικού μοντέλου, είναι το οποίο διαμορφώνει συνθήκες εκτόξευσης της ανισομετρίας στην ελληνική οικονομία, της υπεμεγέθυσης δηλαδή κλάδων οι οποίοι έχουν διεθνές αποτύπωμα, τουρισμός, διατροφικός τομέας για εξαγωγές πάντοτε, μεταφορές και κόμβος σε βάρος άλλων κλάδων και άλλων περιοχών της οικονομίας, γίνονται σε βάρος της ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών. Και αυτό ακριβώς το μοντέλο είναι το οποίο θα εκτοξεύσει ακόμη περισσότερο και θα διευρύνει τις κοινωνικές ανισότητες, συσσωρεύοντας τον παραγόμενο πλούτο σε όλο και λιγότερα χέρια, και από την άλλη μεριά θα διευρύνει όλο και περισσότερο την ψαλίδα ανάμεσα στις υπαρκτές δυνατότητες για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών και στο επίπεδο ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών. Έτσι λοιπόν εμείς λέμε καθαρά ότι στο επίκεντρο της οικονομικής δραστηριότητας, στο επίκεντρο της ταξικής πάλης του εργατικού λαϊκού κινήματος, πρέπει να μπει η ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Άρα το κίνητρο για τη οικονομία την οποία προτείνει το ΚΚΕ είναι η ικανοποίηση αυτών των αναγκών. Αυτό πρέπει να είναι ο κινητήριος μοχλός της οικονομίας. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής. Σημαίνει κεντρικός επιστημονικός σχεδιασμός. Σημαίνει εργατικός έλεγχος. Σημαίνει δηλαδή να αλλάξει χέρια η εξουσία, να περάσει στην εργατική τάξη και στους συμμάχους τους, η οποία θα τσακίσει αυτή η εξουσία το αστικό κράτος που αποτελεί παράγοντα εχθρικό απέναντι στο λαό. Να λοιπόν γιατί η πρόταση του ΚΚΕ είναι όχι μόνο ρεαλιστική, αλλά είναι και επίκαιρη σήμερα, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο χρειάζεται να αναπτυχθεί ακόμη πιο ισχυρή, πιο μαζική οι πυρήνες αντίστασης, να αποκτήσουν πανελλαδικό συντονισμό, να διαμορφώσουν δηλαδή ένα τεράστιο μέτωπο ρήξης και ανατροπής απέναντι στη μιζέρια, στη φτώχεια και στην εξαθλίωση που παράγει και αναπαράγει το καπιταλιστικό σύστημα απέναντι στις κρίσεις και στους πολέμους. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.